παίκτες του Ολυμπιακού σηκώνουν το πολυπόθητο τρόπαιο στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Ο Πειραιάς σύεται από τους πανηγυρισμούς χιλιάδων οπαδών που το παρακολουθούν από τις γιγαντοοθόνες. Αυτή είναι η χαρά μας. Τέλος. Αυτό θέλαμε, το καταφέραμε, φτάσαμε στο τελικό, το πήραμε, το σηκώνουμε. Τι άλλο. Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε σήμερα. Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε με τίποτα. Ένα ολονύχτιο γλέντι στείνεται στους δρόμους της πόλης. Μέχρι το πρωί. Αν και το πρωί έχω δουλειά, αλλά θα κάτσουμε. Με το σφύριγμα της λήξης, ο Ολυμπιακός κατακτά τον πρώτο του ευρωπαϊκό τίτλο και οι δρόμοι του Πειραιά γεμίζουν με χιλιάδες φιλάθλους οι οποίοι έρχονται για να πανηγυρίσουν. Ολυμπιακός! 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 Είμαι πολύ περήφανος για τον Ελκαμπή. Σηκώνει την ομάδα και πραγματικά, εντάξει, δεν έχω λόγια αυτό. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην κορυφή της Ευρώπης. Κατακτά το πρώτο ευρωπαϊκό. Και τα όνειρα χιλιάδων οπαδών γίνονται πραγματικότητα. Παππού, το πήραμε! Οι τυχεροί που βρήκαν το χρυσό εισιτήριο και έζησαν από κοντά αυτές τις στιγμές αναχωρούν. Μοναδικός προορισμός, ο Πειραιάς. Συγκίνηση, παιδιά, συγκίνηση. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο, συγκίνηση μόνο. Δεν βγαίνει κάτι άλλο να πούμε, μόνο συγκίνηση. Τι λες τώρα, πήγα να πέσω ξερός, τι μου λες τώρα. Αγκαλιαστήκαμε και τρελαθήκαμε όλοι μας, απίστευτο. Αμέσως μετά την απονομή του βαρύτιμου τροπέου, οι οπαδοί του Ολυμπιακού έφυγαν από την Νέα Φιλαδέλφεια και όλοι μαζί κατευθύνονται προς τον Πειραιά για να συνεχίσουν το ολονύκτιο γλέντι. Δεν έχω λόγια πραγματικά, τα συναισθήματα είναι μοναδικά. Ήταν κάτι που μας το χρώσταγε. Μοναδικές στιγμές για τον Ολυμπιακό, για την Ελλάδα. Συγχαρητήρια για το παιχνίδι. Συγχαρητήρια και στη Φιωρεντίνα. Ήμασταν καλύτεροι και κερδίσαμε δίκαια. Τι και αν καρδιοχτύπησαν, το αποτέλεσμα τους αποζημίωσε. Νιώθω πολύ χαρούμενος. Ο Ελκαμπή μας έσωσε. Έλε! Άνθρωποι κάθε ηλικίας πανηγυρίζουν με την ψυχή τους στον ευρωπαϊκό τίτλο. Μια γιαγιά στον Πειραιά κλέβει τις εντυπώσεις. Όσο περνάει η ώρα, ο Πειραιάς βάφεται και πιο κόκκινος. Η ώρα είναι 2, ένα τελείωτο κόκκινο ποτάμι έχει κατακλείσει το Δημοτικό Θέατρο και οι σημαίες ανεμίζουν, τα συνθήματα δεν λείπουν. Η νύχτα, όπως λένε, είναι μεγάλη, καθώς κανείς δεν πρόκειται να κοιμηθεί σήμερα. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα εδώ. Όλοι περιμένουν με αγωνία να δουν το ευρωπαϊκό τρόπαιο να σηκώνεται στον Πειραιά. Καρδιοχτυπήσαμε, θα κάνουμε. Ολυμπιακός είμαστε. Το βράδυ της 29ης Μαΐου θα μείνει αξέχαστο στους φίλους του Ολυμπιακού. Είναι το βράδυ που η ομάδα του Πειραιά στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης. Είναι τρεις το ξημέρωμα και άπαντες αναμένουν την άφιξη του βαρύτιμου τροπέου στο Δημαρχείο της πόλης. Τέσσερις τα ξημερώματα και η συγκρού είναι απροσπέλαστη. Χιλιάδες φίλοι του Ολυμπιακού με κάθε μέσο έχουν φτάσει για να υποδεχτούν την ομάδα τους και μαζί να καταλήξουν στην πλατεία Κοραή για τη μεγάλη γιορτή που έχει στηθεί από νωρίς. Η ομάδα καταφτάνει με το διόροφο ανοιχτό πούλμαν. Στη θέα των παικτών αλλά και του βαρύτιμου τροπέου επικρατεί πανικός. Τα καπνογόνα κάνουν τη νύχτα μέρα. Κόκκινη λαοθάλασσα ακολουθεί την ομάδα μέχρι τον τελικό προορισμό. Λίγο πριν τις 5 οι κυπελούχοι Ευρώπης φτάνουν στον Πειραιά και επικρατεί το αδιαχώρητο. Ο κόσμος των Ερυθρόλευκων τους αποθεώνει, από τον Πειραιά μέχρι και τα Γρεβενά. Κάθε γωνιά της Ελλάδας χορεύει στους ρυθμούς του Ολυμπιακού. Με το σφύριγμα της λήξης η Πάτρα ξεσηκώνεται. Χιλιάδες οπαδοί του Ολυμπιακού βγαίνουν στους δρόμους και πανηγυρίζουν. Ίδια εικόνα και στη Λαμία.
με σημαίες και κασκόλ οι δρόμοι της πόλης κοκκινίζουν. Καπνογόνα και χωρί και στο λιμάνι του Βόλου, αλλά και σε κάθε στενό. Ατελείωτο γλέντι και στη Ζάκη. Με αυτοκίνητα, πεζοί, όλοι πανηγυρίζουν τη μυθική βραδιά. Καρφίτσα δεν πέφτει και στη Σύρο. Μέχρι το πρωί κράτησε το γλέντι μπροστά από το Δημαρχείο και το λιμάνι.